στην παρέα μας είναι Ερασπορίτης Χρόνια. Το ξέρουμε όλοι. Έτσι, μας ξέρει όλους. Θα μπορούσαμε, κύριε Μητσιά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε εσείς στον τόπο μου, γιατί εγκοδεύουμε 50 χρόνια. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εμένα στην Ερασπορ, αλλά εννοείται ότι εμείς είμαστε εδώ στο δικό σας τόπο. Πιο πολύ έρχομαι εδώ παρά στην Χαλκιδική που κατάγομαι. Μα γι' αυτό το είπα, ότι το ξέρω ότι είναι πραγματικά δεύτερη σας πραγματικότητα. Είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τη Σύρο. Αλλά θα θέλαμε να μας πείτε έτσι δύο λόγια για τη Σύρο και το νησί αυτό. Έτσι όπως έχετε ζήσει και όπως το ζείτε καθημερινά. Κοιτάξτε, η Σύρο διαφέρει από όλα τα νησιά. Έχει μια άλλη κουλτούρα. Έχει αυτή την κουλτούρα τη πρωτεύουσα, τη αστική τάξη που δεν υπάρχει ούτε στην Αθήνα καν. Λοιπόν, είναι αυτό που λείπει από την ελληνική κοινωνία, η αστική κουλτούρα. Δεν είναι τους λεφτάδες, την κουλτούρα μόνο. Λοιπόν, εδώ ήταν μια πόλη η οποία έχουν γίνει μεγαλεία εδώ πέρα. Από ό,τι ξέρω εγώ τα τελευταία 50 χρόνια και εγώ ίδιος έχω ζήσει πολλές καταστάσεις, έχω κάνει συναυλίες καταπληκτικές. Μόνο το θέατρο και το Δημαρχείο αρχεί και η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου να καταλάβει ποια πόλη είσαι. Ναι, νομίζω ότι η κουλτούρα αποτυπώνεται στα χτίρια της. Αυτός ο αριθμός ο υπέροχος, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τον ναό του Αγίου Νικολάου. Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα τέτοιος ναός. Επίσης θέλω να πω ότι όλο το νησί γενικότερα διακατέχεται μια κουλτούρα του αθλήματος, γενικά του αθλητισμού. Όπως είπατε, ο Φίνικας, η ομάδα βόλεϊ, είναι σημαντικό πράγμα να είναι η δεύτερη ή η τρίτη, ας πούμε, στην Ελλάδα ανάμεσα σε μεγαθύρια χρημάτων, όχι αθλητικών επιδόσεων, χρημάτων που είναι οι άλλοι. Λοιπόν, και είναι σημαντικό πράγμα. Αυτό έχει την κουλτούρα του νησιού. Και βέβαια οι αγώνες δρόμων που γίνονται πάρα κάθε χρόνο, όλη τη χρονιά γενικότερα υπάρχει δραστηριότητα στη Σύρο. Δηλαδή μπορεί να μείνει ένας Αθηναίος μόνιμα εδώ. Λοιπόν, και εσείς ως λάτρης του αθλητισμού, έτσι θα μπορούσατε να μην στηρίζετε μια τέτοια διοργάνωση. Αλλήμωρα. Τη στηρίζω βέβαια και ως διαβητικός. Και ως διαβητικός. Βέβαια και ως διαβητικός, και οπότε στηρίζω δύο φορές. Λοιπόν, και έχετε πέρα από το διαβητικό και πέρα από το γεγονός ότι είστε και εσείς ο ίδιος λάτρης του αθλητισμού, ένας ακόμα λόγος, διότι. Εγώ την ύφη μου, η οποία τρέχει συνέχεια. Το φοβερό κορίτσι λοιπόν, τη Μαρία Λουίζα, που μπαίνει μαραθωνοδρόμος, την οποία στηρίζετε και νομίζω ότι και ο γιος τώρα μπαίνει σιγά σιγά στο δρόμο. Σιγά σιγά μπαίνει και αυτό στο λούκι αυτό που λέμε, μια χαρά. Εδώ και τα παιδιά θα μπουν τώρα. Ήρθε βαδίζοντα ή κολυμπώντα. Καλησπέρα σα καταρχήν. Δεν είναι βαδίζοντας, ότι κολυμπώντησα θα με το πλοίο. Θα βαδίσουμε σήμερα πάντως. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία να βρίσκομαι εδώ πέρα στο νησί. Ήρθαμε εδώ πέρα να βαδίσουμε, να δείξουμε λίγο το βάδιν στα νέα παιδιά και τι όχι και στους μεγαλύτερους, να δουν τι είναι το βάδιν, τέλος πάντων. Ελπίζω να γίνει ένας καλός αγώνας. Είναι η πρώτη φορά, Αλεξάνδρε, που έρχεσαι στη Σύρο. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι. Είναι η δεύτερη φορά. Είναι πολύ ωραίο το νησί. Ξέρω πολύ. Γενικά έχουμε ακουστά ότι κάνουν πολλές δραστηριότητες στο αθλητικό κομμάτι. Ευελπιστούμε και εμείς να φέρουμε μια διοργάνωση τουλάχιστον στο δικό μας το αγώνισμα στο βάδιν, να κάνουμε μετέπειτα ένα από ένα βάδιν. Νομίζω ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό. Έτσι, εσείς που κάνετε και οι βαδιστές και πάρα πολλά χιλιόμετρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο από το να βαδίζεις σε αυτή την ατελείωτη ευθεία, τέλος πάντων, και να έχεις με την πλευρά τη αριστερή σου μηχανή. Έτσι ακριβώς. Βοηθάει πάρα πολύ, καταρχήν γιατί είναι φλάτη η διαδρομή και σε εμάς είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γενικά, η τοποθεσία είναι φανταστική, τουλάχιστον θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αν γίνει ένας αγώνας βάδιν. Λοιπόν, εσύ τώρα φαντάζομαι ότι είσαι σε προετοιμασία. Ο στόχος είναι τρίτη φορά να πάρεις την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς, έτσι. Αρχικά ο στόχος φέτος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Τόχα. Πριν ένα μήνα αγωνιστήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο, το οποίο πιάσαμε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός, να αγωνιστούμε στην Τόχα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και από εκεί και πέρα μετά υπάρχει το Τόκιο. Το Τόκιο έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας να φωσιωθούμε εκεί πέρα. Έχουμε δύο αποστάσεις, τα 20 και στα 50 χιλιόμετρα. Φέτος ο στόχος είναι μόνο τα 50 χιλιόμετρα. Του χρόνου θα δείξει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ακόμα με σιγουριά ποιο θα είναι το αγώνισμα. Αλλά σίγουρα θα κατηγορούμε και σε δύο αποστάσεις να διεκδικήσουμε τα όρια. Εμείς ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να μπορέσεις και στο παγκόσμιο να διακριθείς, αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο, έτσι, το μεγάλο όνειρο που είναι κάθε αθλητή, να
καταφέρεις να πάρεις την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα να έχεις εσύ εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα εδώ στον αγώνα, την οποία καλωσορίζω. Καλησπέρα. Γεια σου Κατερίνα μου. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα εσύ τι να πω, είσαι και μια ζωή στον αθλητισμό, οπότε δεν θα μπορούσες να λείπεις από ένα τέτοιο event. Ναι. Ξεκίνησα κι εγώ από 5 χρονών, 8, να παίζω μπάσκετ και στην εθνική ομάδα. Μετά πάρα πολλές μεταγραφές, κυπελούχος Ευρώπης κλπ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα η πρόσκληση να έρθω στη Σύρο που τη λατρεύω. Αγαπώ πολύ τον κόσμο της Σύρου και τις προσπάθειες που κάνουν κάθε φορά. Κάνουν πάρα πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και είναι πολύ ευχαρίστο που φέτος με καλέσανε και εμένα να βοηθήσω όσο μπορώ. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από παιδάκια μικρά, μεγάλους, αθλητές, ολυμπιονίκες, παραολυμπιονίκες και όλων των αθλημάτων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Έχουμε στόχο την πρώτη μας εμφάνιση στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, μαζί με τη συνεργασία και την υποστήριξη των Γάλλων δρομέων Ντούντε Σποάρ, δηλαδή των λόφων της Ελπίδας, οι οποίοι μας υποστηρίζουν και είναι από πίσω μας. Μα μια μικρή διακοπή, εσύ εμπνεύτηκες ουσιαστικά από τους Γάλλους, γιατί μένεις ουσιαστικά Γαλλία, έτσι πηγαίνεις, έρχεσαι μάλλον στην Ελλάδα, ξαναγυρίζεις πίσω Γαλλία, έχεις μια επικοινωνία, μια συνδεσία με τους Γάλλους. Βεβαίως, είμαι ενεργό μέλος των Ντούντε Σποάρ, δηλαδή των λόφων της Ελπίδας. Είναι μια ομάδα η οποία ασχολείται με αυτά τα παιδιά και έχει δημιουργήσει εδώ και 20 χρόνια αυτή την ομάδα, κάνοντας διάφορες δρομικές εξορμήσεις, είτε αυτό είναι στο βουνό, είτε είναι ένας μαραθώνιος. Και πήραμε την πρωτοβουλία με τη βοήθεια και έτσι των Γάλλων να δημιουργήσουμε τον ίδιο σύλλογο στην Ελλάδα και να βγάλουμε και τα δικά μας παιδιά στον τρόπο να χαρούν και να νιώσουν το πώς είναι να τρέχεις και να παίρνεις όλα αυτά τα θετικά πράγματα που σου δίνει το τρέξιμο. Πώς είναι αλήθεια, εσύ από τη δική σου εμπειρία, τι είναι αυτό το οποίο παίρνεις όλα αυτά που τρέχεις? Αυτό που παίρνει ο δρομέας είναι, προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω, αυτό θα πρέπει να το νιώσει κάποιος όταν θα το κάνει. Σίγουρα είναι πολύ θετικό και βλέποντας τα μάτια αυτών των παιδιών την ώρα που τρέχεις, νομίζω ότι είναι η αγάπη, η χαρά και πάνω απ' όλα το να βλέπεις την ευχαρίστηση στα μάτια αυτών των παιδιών που πραγματικά δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν αυτά που εμείς μπορούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικό μου έτσι, ερέθισμα. Τι είναι εκείνο το οποίο σε φέρνει στη Σύρο? Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στο όμορφο νησί της Σύρου. Αυτό που με έφερε στη Σύρο είναι βασικά ο φίλος μου ο Γιώργος Σοφατζής έδωσε την ιδέα για τη συμμετοχή στο 4ο Σύρος Run και με τα χαράς την αποδέχτηκα αυτή την πρόσκληση γιατί δεν έχω έρθει ποτέ ξανά στο νησί. Και με αφορμή αυτή τη διοργάνωση και για αυτό το σκοπό που γίνεται για τον νεανικό διαβήτη, χάρηκα πολύ να επισκεφτώ το νησί. Εσένα με δικές σου εμπειρίες δρομικές, από πότε ξεκινούν? Εμένα οι δρομικές μου εμπειρίες ξεκινούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι μαραθωνοδρόμος, συμμετέχω σε αρκετούς αγώνες δρόμου, λαϊκούς δρόμους υγείας ακόμη, αγώνες δηλαδή που γίνονται σε πόλεις, από 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, ημιμαραθώνιο, μέχρι μαραθώνιο. Είσαι πρώτος από πλευρά σελίδα στο Παρίσι, το μαραθώνιο του Παρισιού. Ναι, ισχύει αυτό. Στις 14 Απριλίου εφέτος συμμετείχα και εγώ για πρώτη φορά σε έναν μαραθώνιο εξωτερικού, σε αυτόν του Παρισιού. Και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία να συμμετάσχεις έτσι σε έναν αγώνα εκτός Ελλάδας. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Λοιπόν, σου εύχομαι πραγματικά να έχεις υγεία και να τρέξεις πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία αρχή και εύχομαι να ευχαριστηθούμε πολύ τον απόψινό αγώνα και να διαδώσουμε παντού το μήνυμα αυτό για υγεία, ευεξία και χαρά. Λοιπόν, θέλω να ξαναβάλω πάλι στην